Ξεκινάμε με την αρκομοσία. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου παντακού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς. Από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένην σαν γυναίσας φιλάνθρωπε δόξαση. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου και του Επισκόπου ημών Κλίμεντος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ απόστειλον το έλεος σου εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ενίσχυσον τους δούλους σου τούτους εις την προκειμένην διακονίαν του λαού σου. Ίνα καλώς διακονίσαντες, απολαύσωση του μισθού των πιστών και φρονόμων οικονόμων, εν τη ημέρα της ανταποδόσεώς σου της δικαίας. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπω μέσα το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορκίζομαι, εις το όνομα της Αγίας, εις το όνομα της Αγίας, και ομοουσίου και διαιρέτου Τριάδος, και ομοουσίου και διαιρέτου Τριάδος, να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους, να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους, και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού, και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανόθεν καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Υπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στερεωμένη. Λοιπόν, είδαμε τη θρησκευτική ορκομοσία, Γιάννη, έτσι. Το θρησκευτικό όρκο. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε τώρα την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων από τον, είδαμε τον Προεδρείο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον εκπρόσωπο του
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερονίμου, και τώρα όσοι ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπογράψουν οι υπουργοί, οι νέοι υπουργοί για την ακρίβεια. Πρώτος ο κύριος Μωραΐτης, βλέπουμε εδώ στο πλάνο. Και ακολουθεί ο κύριος Άγγελος Τόλκας, νέος υφυπουργός στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ένα δύσκολο Υπουργείο. Αν λάβει κανείς ότι γεγονός ότι το προσφυγικό είναι εδώ, δεν πρέπει να ξεχνάμε το πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι έχει κοπάσει το μεγάλο κύμα από τα παράλια της Τουρκίας προς τα ελληνικά νησιά. Φυσικά, αλλά Γιάννη, το πρόβλημα είναι εδώ. Είναι 60.000 ψυχές, 60.000 άνθρωποι, οι οποίοι κάτι θα πρέπει να γίνει για αυτούς τους ανθρώπους. Ένα πολύ σημαντικό πόστο για τον κύριο Τόλκα. Βλέπουμε τώρα και τον κύριο Κατρούγκαλο Γιάννη. Δεν ξέρετε, επαναλήψουμε. Υπουργός Εξωτερικών πλέον. Έτοιμη. Ναι, είναι έτοιμη για τον πολιτικό όρκο. Διαβεβαιώνω την τιμή και τη συνείδησή μου. Ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και θα υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Σύντομη αυτή η διαδικασία, Γιάννη. Του πολιτικού όρκου, ναι. Θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία όπως ακολούθησε και στην... μετά τον θρησκευτικό όρκο, δηλαδή όρκο με, έχουμε τις υπογραφές εδώ του πρωτοκόλλου από τον Τσορκομασίας, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και συνέχεια των υπόλοιπων υπουργών και υφυπουργών. Λοιπόν, και να επαναλάβουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα την Ευρωπαϊκή Πολιτική, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης η κυρία Ελευθερία Χατζηγεωργίου. Στο Υπουργείο Εργασίας βλέπουμε τον κύριο Κατρούγκαλο να υπογράφει. Στο Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αλληλεγγύης ο κύριος Μπάρκας. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο κύριος Μωραΐτης. Και όπως είπαμε προηγουμένως, στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής υφυπουργός ο κύριος Άγγελος Τόλκας. Με συνέπεια ξεκίνησε η ορκομοσία, όπως έλεγες και εσύ νωρίτερα, Γιάννη. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε καθυστερήσεις. Τηρούνται τα ωράρια, τηρούνται τα πρωτόκολλα. Ναι. Λοιπόν, και εδώ έχουμε και την υπογραφή. Αυτή από είναι την, λοιπόν η κυρία Χατζηγεωργίου, έτσι, Ελευθερία. Αυτή είναι η κυρία Ελευθερία Χατζηγεωργίου, η υφυπουργός με αρμοδιότητα Μακεδονίας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και Γιάννη, ο κύριος Μπάρκας, έτσι, καλά είδα. Ναι. Ο κύριος Μπάρκας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως υφυπουργός. Ανταλλάσσει χειραψία με τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο. Κάτι έχουν ρωτήσει τώρα οι δημοσιογράφοι και τον Πρωθυπουργό, αλλά εμείς δεν ακούσαμε ακόμα που είμαστε. Τον είδαμε να χαμογελά, ωστόσο στην εικόνα. Μάλλον οι φωτογράφοι θα απέτυσαν την καθιερωμένη φωτογραφία σε αυτές τις περιπτώσεις μετά την ορκομοσία των νέων υπουργών με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι... τα νέα πρόσωπα λοιπόν της κυβέρνησης, έτσι, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τους χαλάσανε χατήρι. Ναι. Ευδιάθετο. Εξάλλου σε αυτές τις περιπτώσεις, τέτοιες στιγμές, εντάξει, είναι λογικό ότι θα πρέπει όχι να τις αποτυπώσει μόνο ο τηλεοπτικός φακός, θα πρέπει να αθανατιστούν αυτές τις στιγμές και από τους φωτογράφους.